Κύριε Δήμαρχε του Αλίμου, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκπρόσωποι των εισαγωγικών εταιριών, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ να τιμήσετε τα 10 χρόνια του θεσμού μας και βεβαίως την ψήφιση και την ανακήρυξη του αυτοκινήτου της χρονιάς για το έτος 2016. Οι χαρές είναι πολλές στη ζωή, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι άλλες σελίδες, οι λίγο πιο δύσκολες, και για μας, παρά το ότι γιορτάζουμε φέτος τα 10 μας χρόνια, το 2016 μπήκε λίγο άσχημα, καθώς ξημερώνοντας 17 Ιανουαρίου ο συνάδελφός μας ο Γιάννης Παμπούκης μας άφησε. Θα τον θυμόμαστε όλοι, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Θεσσαλονίκη με το περιοδικό το Ότο Μότο. Έφυγε ακριβώς τη στιγμή που γιόρταζε και αυτό στα 35 χρόνια του περιοδικού του. Έχει άξιους συνεχιστές τους, πολύ καλούς συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιον άλλο χώρο τώρα, και βεβαίως τον γιο του. Γυρνώντας το σήμερα, επιτρέψτε μου ένα μύθο να σας πω, όπως λέει και το εμβληματικό τραγούδι του Χατζηδάκη. Το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα ξεκίνησε, ήταν μια άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 2006 στο Λαύριο, σε μια παρουσίαση ενός υβριδικού αυτοκινήτου. Τότε κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι βρισκόμαστε και συζητάγαμε, είπαμε επιτέλους να ξεκινήσει κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, 2-3 χρόνια πριν, μας απασχολούσε. Και συμφωνήσαμε ότι προχωράμε από εδώ και πέρα και φτιάχνουμε έναν θεσμό που υπάρχει στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες του κόσμου, για κάθε μία χώρα ξεχωριστά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία και ενδεχομένως και κάποιες άλλες χώρες που μου διαφεύγουν. Είπαμε ξεκινάμε γρήγορα, όντως ξεκινήσαμε. Στην πορεία βέβαια διαπιστώσαμε ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν όπως τα είχαμε συμφωνήσει τότε στο Λαύριο, και έτσι μια ομάδα δικών μας συναδέλφων ανασκουμπόθηκε. Ήταν ο Πάνος ο Φιλιππακόπουλος, ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος, ο Σπύρος ο Ρέκας, και άρχισαν τη σκληρή δουλειά, το τρέξιμο, που ξέρετε πάρα πολύ καλά όταν ξεκινάς κάτι από το μηδέν πόσο πάρα πολύ είναι αυτό το τρέξιμο, το άγχος. Πολύ γρήγορα, άμεσα, η ομάδα αυτή αγκαλιάστηκε και με άλλους συναδέλφους και το φθινό της ίδιας χρονιάς είμαστε έτοιμοι και είχαμε το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Είχαμε πάει τότε στις Σέρες, όπως κάποιοι ίσως θυμούνται. Εκεί με έδρα την πίστα είχαμε φέρει όλα τα αυτοκίνητα, ήταν άλλες εποχές τότε, υπήρχε αυθονία, υπήρχε δυνατότητα πολλών αυτοκινήτων από τις αντιπροσωπή. Είχαμε αφήσει μέσα στην πίστα και τα παίρναμε και τα δοκιμάζαμε για να φρεσκάρουμε στη μνήμη μας ό,τι είχαμε οδηγήσει στο 12μηνο που είχε περάσει. Δεν περιμέναμε βέβαια εκεί να βγάλουμε την τελική μας άποψη για τα αυτοκίνητα. Πέρασε σιγά σιγά ο χρόνος και φτάσαμε από το 2006 σήμερα και γιορτάζουμε την 10η χρονιά αυτού του ανεξάρτητου δημοσιογραφικού θεσμού που το λέμε αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, και που κάθε χρόνο στο αυτοκίνητο αυτό που θα ψηφίσουμε απονέμουμε το βραβείο αυτοκίνητο του 2016 εμπροκειμένου, του χρόνου θα έχουμε το 2017 κλπ.
Επιτρέψτε μου να σας πω μόνο δύο λόγια πριν δώσω το μικρόφωνο στον συνάδελφο γραμματέα μας, τον Γιάννη τον Κουτελιέρη. Να σας πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς, σε κάποιους μπορεί να φανεί περίεργο, για μας είναι η πεμπτουσία της δουλειάς μας, καθώς όλο το καιρό δοκιμάζουμε αυτοκίνητα, γράφουμε για τα αυτοκίνητα, αλλά ερχόμαστε μια φορά το χρόνο να κάνουμε κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Να απευθυνθούμε στον Έλληνα και να του πούμε ότι ξέρεις, από τα πολύ αξιόλογα αυτοκίνητα που παρουσιάσαν καινούργια στην Ελλάδα το τελευταίο 12μηνο, πιστεύουμε ότι με βάση τα γνωστά κριτήρια που κάνουμε, τις δοκιμές στα μέσα στα οποία εργαζόμαστε, με βάση λοιπόν αυτά τα κριτήρια, αυτό που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έρχεται και κουμπώνει καλύτερα στα χαρακτηριστικά της αγοράς, τις οποιασδήποτε συγκυρίες και τα λοιπά, είναι αυτό. Μέσα στη δουλειά μας υπάρχει όμως πάρα πολύ, εκτός από τον είναι αυτό. Μέσα στη δουλειά μας υπάρχει όμως πάρα πολύ, εκτός από τον αυστηρό μας επαγγελματισμό, υπάρχει και η ψυχή. Λειτουργούμε όλοι μας με την ψυχή, γιατί βλέπουμε το αυτοκίνητο πέρα από ένα απλό μέσο μεταφοράς ή ένα μέσο ψυχαγωγίας ή κάποιος άλλος και ένα μέσο για να κάνει αγώνες. Βλέπουμε τον άνθρωπο που το έχει σχεδιάσει και λέμε ότι είναι ωραίο, λέμε ένα άλλο αυτοκίνητο, ότι μπορεί να ταιριάζει καλύτερα για τη γυναίκα. Βάζουμε εμείς οι ίδιοι την ψυχή μας στο τιμόνι όταν οδηγούμε, βάζουμε το συναίσθημα και με βάση αυτό ερχόμαστε να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Δεν είμαστε δηλαδή πίσω από το λογότυπο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το αυτοκίνητο με κάποιο μεράκι πέρα από τον αυστηρό επαγγελματισμό του δημοσιογράφου. Και τι είναι αυτό το συνέστημα, και τελειώνω. Είναι το στροφόμετρο. Τι είναι το στροφόμετρο? Πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός και ξεκίνησα στη δουλειά, τα αυτοκίνητα δεν ήταν στροφόμετρο. Όλοι εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε ενθουσιώδεις και μας άρεσαν και οι αγώνες και αυτά και η τεχνολογία και μας άρεσαν οι κινητήρες που δούλευαν σε ψηλές στροφές, θέλαμε το αυτοκίνητο να έχει στροφόμετρο, γιατί ήταν κάτι που παρέπεμπε αλλού, σε κάτι πιο ενθουσιώδες, κάτι πιο συναισθηματικό. Γράφαμε ότι αχ, να είχε και στροφόμετρο, δεν έχει, το βάζαμε στις ελλείψεις του αυτοκίνητου. Οι αντιπρόσωποι το μετέφεραν έξω και είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να μας λένε στις παρουσιάσεις που γίνονταν στο εξωτερικό, «Α, την Ελλάδα, εσείς με τα στροφόμετρα». Τελικά, όλα τα αυτοκίνητα σήμερα έχουν στροφόμετρο. Τότε ήταν κάποια που ήταν αδιανόητο να έχουν και κάποια άλλα που έπρεπε να περιμένεις να το παραγγείλεις. Αυτό λοιπόν το συνέστημα περνάει και έχει μετουσιωθεί σε αυτό το στροφόμετρο. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, σημειολογικά το λέμε. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Βάζοντας αριθμητικά από το 1 έως το 6 αξιολογικά, και αυτή η αξιολόγηση μεταφράζεται σε βαθμολογία 8, 6, 4, 3, 2 και 1. Το αυτοκίνητο λοιπόν που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία είναι και αυτό το οποίο αναδεικνύεται νικητής και παίρνει τον τίτλο αυτοκίνητο της χρονιάς την οποία αυτό συμβαίνει. Δεν θέλω να σας κουράσω, ούτως άλλως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για εμάς. Συμπληρώνουμε 10 χρόνια λειτουργίας του θεσμού και νιώθουμε πραγματικά όμορφα, διότι η συμμετοχή σας σε αυτή τη λειτουργία των 10 ετών είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποδεικνύεται ότι με τη δική σας προσπάθεια ο θεσμός έχει αποκτήσει το κύρος που του αρμόζει. Και από εδώ και πέρα ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τις ίδιες σημαντικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Γιάννη, έλα, αρχίζοντας την απονομή με αλφαβητική σειρά. Πάντα. Θα ήθελα να καλέσω τον πρωτεργάτη του αυτοκίνητου της χρονιάς και μέχρι πρόπερση πρόεδρο, τον Πάνο Φιλιππακόπουλο, να απονείμει το πρώτο
έπαθλο με τη σειρά που είναι η Citroën. Είναι η Citroën σε ένα. Και ο κύριος Γιάννης Καραβάς. Δεύτερη εταιρεία πάντα καταναλωτική σειρά είναι η Fiat, η οποία συμμετέχει στη δεκάδα με το μοντέλο 500X. Θα παρακαλούσα την κυρία Κορίνα Πατέλη. Τρίτο μοντέλο, πάντα καταναλωτική σειρά για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, είναι το Ford Mondeo. Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο της εταιρείας, ο κ. Καπουτσής, θα εκπροσωπήσει την Ford. Στη συνέχεια έχουμε την Hyundai, η οποία συμμετέχει στη δεκάδα με το i20, εκπρόσωπο της εταιρείας του κ. Γιάννη Χαλονίδη. Στη σειρά είναι η Jeep με το Renegade και η κυρία Κορίνα Βαλιράκη, παρακαλώ, την εταιρεία. Συνεχίζουμε με την εταιρεία Opel και το νέο εφικθέν Opel Astra και την κυρία Μαρία Γιανακοπούλου, μέλος εταιρείας. Συνεχίζουμε με την εταιρεία Peugeot και το μοντέλο 108 της Peugeot, την κυρία Βαλιράκη και πάλι. Άλλη μια γαλλική εταιρεία συμμετέχει στη δεκάδα, είναι η Renault με το Twingo. Συγγνώμη, ο κύριος Ιάκωβος Κρομίδας. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Κρομίδα. Στη συνέχεια έχουμε τη Mercedes-Benz με την εκπροσώπηση του Smart, εξάντα χρυσό εκ μέρους της Mercedes. Στην διαδικασία της αναλυτικής σειράς είναι η εταιρεία Sagan με το Tivoli, τον κύριο Χρήστο Κερδί από την εταιρεία. Και ολοκληρώνουμε την δεκάδα με την εταιρεία Volkswagen και το αυτοκίνητο μοντέλο το Passat, Θανάης Αγγελής, εκ μέρους εταιρείας. Στην Αμερική παλιότερα ότι ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Δεν το πιστεύω πολύ, αλλά ο πρώτος είναι πρώτος, αυτό είναι σίγουρο. Και μετά από την ψηφοφορία μας, δεν θα σας κρατήσω σε αγωνία, δεν είναι ξυστό. Το Jeep Renegade είναι το αυτό. Φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντικό και πόσο ευχαριστημένος είμαι με αυτό το βραβείο. Καταλαβαίνω για τους εκλέκτορες πόσο δύσκολο ήταν μεταξύ τόσο σοβαρών ανταγωνιστών να πάρουμε εμείς το πρώτο βραβείο.